Με τη συντάξη του Νοεμβρίου από 23 έως 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν τα αναδρομικά στου συνταξιούχους του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα, ανακοίνωσε χθε ο Υπουργό Εργασία Γιάννη Βρούτση, ξεκαθαρίζοντα το τοπίο και βάζοντα τέρμα στην αγωνία παλαιών συνταξιούχων που περίμεναν να πληρωθούν τα αναδρομικά του 11 μήνου 2015-2016 με βάση τι αποφάσει του Συμβουλίου τη Επικρατεία. Το ΙΚΑ θα καταβάλει συντάξει και αναδρομικά 11 την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για τους συνταξιούχους που το άμκα τους λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου για συνταξιούχους που το άμκα λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8. Ο ΑΕ θα καταβάλει τη συντάξη μαζί με τα αναδρομικά την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020. Ο ΓΑ την ίδια ημέρα, 26 Οκτωβρίου, το Δημόσιο θα καταβάλει τη συντάξη σε αναδρομικά την 5η 29 Οκτωβρίου το ΝΑΤ θα καταβάλει τι συντάξει αναδρομικά την 5η-29 Οκτωβρίου. Το ΕΤΑ θα καταβάλει τι συντάξει μαζί με τα αναδρομικά την 3η-27 Οκτωβρίου. Και τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ θα καταβάλουν τι συντάξει και τα αναδρομικά την 5η-29 Οκτωβρίου. Επισημαίνεται ότι αναδρομικά ποσά συντάξεων θα λάβουν οι παλαιοί συνταξιούχοι που είχαν σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ το 2012 από οποιοδήποτε ταμείο του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Παλεύουμε αυτά που τα 10 τελευταία χρόνια μας έχουν κλέψει, δηλαδή 7,2 δις το χρόνο. Είναι μια παλιά απόφαση του 2015 που είχε βγάλει το Συμβούλιο Επικρατείας που έλεγε ότι πρέπει να δοθούν το εντεκάμινο από 15 έως 16 αυτά που παράνομα μας είχαν παρακρατήσει, δηλαδή η κρατήσει από την κυρία Σύνταξη, επικουρικά, ε, δώρο Πάσκα και Χριστουγέννων και τα λοιπά. Ο κύριος Ταϊκούρας σε, ε, σε συνέντευξη που είχε δώσει το 20 είπε ότι τα λεφτά υπάρχουν στον προϋπολογισμό, ότι δεν μπαίνει πρόβλημα από τους θεσμούς για αυτά τα χρήματα διότι είναι προσωρινά και θα δοθούν.